Υποτίθεται, και λέω πάλι, υποτίθεται ότι γίνεται μια σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, κατά δεύτερο λόγο, αλλά και άλλων κομμάτων που αφορούν τη λειτουργία του κράτους, τις προσλήψεις, την ανάδειξη στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Κατά τη γνώμη μας και έτσι είναι, η αντιπαράθεση είναι ψεύτικη, είναι καλπική και σε μεγάλο βαθμό υποκριτική. Υπηρετεί τη δικοματική αντιπαράθεση με στόχο ποιος καλύτερα υπηρετεί το κράτος. Ποιο κράτος, άραγε? Και εδώ πρέπει να συνεννοηθούμε. Ποιο κράτος? Το κράτος που είναι αντικειμενικό? Το κράτος που είναι φιλολαϊκό? Το κράτος που είναι ουδέτερο? Καταργήθηκαν οι τάξεις και έχουμε πάει σε κομμουνισμό? Ποιο κράτος? Το κράτος το αταξικό δηλαδή? Το κράτος το αποτελεσματικό? Για ποιον, αλήθεια? Το κράτος δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Είναι πολύ συγκεκριμένο ιστορικά και κοινωνικά, να το πω έτσι, για μια χαλαρή έκφραση. Και λέμε ότι είναι ψεύτικο, ψεύτικη αντιπαράθεση και υποκριτική σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εξηγήσουμε βέβαια, γιατί όχι μόνο δεν υπάρχουν στρατηγικές διαφορές, αλλά υπάρχει πλήρης ταύτιση των υπόλοιπων κομμάτων. Πλήρης ταύτιση ιδιαίτερα, λέω, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Και η ταύτιση αυτή και η πλήρης ομοφωνία έχει να κάνει με την αποδοχή και υποταγή σε αυτό που υπηρετεί το κράτος. Πέρα από τις διάφορες, πώς να το πω, φούσκες που λέγονται και τα διάφορα δημαγωγικά. Η μεν Νέα Δημοκρατία είναι πιο κοινική, να μην το πω κοινική, να το πω είναι πιο ανοιχτή και προσεκτική ταυτόχρονα, γιατί τα ίδια λέτε κι εσείς, για το κράτος, για τους πολίτες κλπ. Κλπ. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ κυρίως, δεν θέλω να μπω σε άλλα κόμματα γιατί θέλει πολλή συζήτηση, δημιουργούν συνειδητά μια αυταπάτη στο λαό. Ποια είναι αυτή η αυταπάτη? Ότι μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκό κράτος όταν την εξουσία την έχουν μια χούφτα κεφαλαίο κράτος. Όταν την έχει η αστική τάξη και τα μονοπόλια. Και επομένως, αν δεχτούμε, και το δέχονται οι πάντες, τουλάχιστον αυτοί που έχουν λίγο μυαλό και γνώσεις, ότι το κράτος είναι μια οργανωμένη ταξική κυριαρχία, συμφωνείτε κύριε Βορύδη? Όπως είπε και ο Λένιν, ο Λένιν το γράψε αυτό, με τρεις λέξεις. Άρα λοιπόν, πώς γίνεται να υπάρξει ένα κράτος που υπάρχει οργανωμένη ταξική κυριαρχία? Οργανωμένη σημαίνει οργάνωση και σιδερένια κατά καιρούς, που θα υπηρετεί με όλους τους τρόπους και με όλους τους δρόμους και έχει αποδειχτεί ιστορικά. Είτε με την αστική δημοκρατία, είτε με τη δικτατορία, είτε με οποιασδήποτε μορφές. Πώς γίνεται λοιπόν αυτό το κράτος να είναι φιλολαϊκό, όταν υπηρετεί συμφέροντα μια συντριπτική μειοψηφία, η οποία λιμένεται τον πλούτο, κύριε Πλεύρη, τον λιμένεται, τον κλέβει από τον ιδρώτα των εργαζομένων. Αυτή είναι η πραγματική εξουσία και επομένως, όπως κάθε εξουσία, και αυτό είναι λογικό, κάθε εξουσία οικοδομεί και το κράτος που θα την διασφαλίζει και δεν διστάζει να καταφεύγει σε οποιοδήποτε μεθόδους. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι λοιπόν. Επομένως, αυτό είναι αντικειμενικό. Είτε το πει κανένας, είτε δεν το πει, είτε το παραδέχεται, είτε δεν το παραδέχεται. Επομένως λοιπόν, για να συνεχίσουμε με αυτό και να ξαναπούμε, γιατί παραδείγματος χάρη ορισμένοι κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν και τους αδικείται, τους κατηγορείται για σοσιαλιστές, λάθος. Συνάδελφοί σας είναι στη διαχείριση. Γιατί λοιπόν, λέω, κάνουν ορισμένοι ότι δεν το καταλαβαίνουν? Ότι όταν κάποιος υποστηρίζει ότι η κινητήρια δύναμη της κοινωνίας είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως λένε, η κλοπή του ιδρώτα των εργαζομένων δηλαδή, αυτό λέμε, είναι η επιχειρηματικότητα, είναι οι επιχειρήσεις, άρα
Αφού συμφωνεί σε αυτό, δεν μπορεί να φτιάξει ένα διαφορετικό κράτος. Αυτή είναι μία απλή, όχι απλοϊκή, μία πολύ απλή λογική που δεν χρειάζεται να τη εξηγήσουμε με οικονομικούς όρους. Εμείς, εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο αντιλήψεις. Ούτε τρεις, ούτε τέσσερις, ούτε τρεις δρόμοι, ούτε δύο δρόμοι, γιατί η τρίτη και η τέταρτη δρόμοι οδήγησαν στον άγριο καπιταλισμό. Παύλο, να μιλήσω και στον Ενικό που κουνάς το κεφάλι. Εδώ υπάρχουν δύο αντιλήψεις και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Τι λέτε εσείς, οι υπόλοιποι, καπιταλισμός. Τι σημαίνει καπιταλισμός? Σημαίνει ότι η κοινωνία κινείται με γνώμονα το κέρδος. Και μέσα από αυτή την κίνηση υπάρχει και ανάπτυξη και καλύπτονται και οι λαϊκές ανάγκες. Ποιες λαϊκές ανάγκες δηλαδή? Ο ένας ξόδευε ένα εκατομμύριο για να πάρει και ο άλλος θέλει 10 ζωές για να τα πάρει αυτά. Αυτό λέτε. Και θα απαντήσω και πιο συγκεκριμένα. Ο άλλος ο δρόμος τι λέει? Ότι αυτά που βλέπουμε γύρω μας, αυτά που έχουμε εδώ τα πάντα, ποιος τα παράγει? Ο κεφαλοκράτης? Όχι. Τα παράγουν οι εργαζόμενοι του χεριού και του πνεύματος. Και αφού τα παράγουν, είναι και ικανοί να πάρουν και την εξουσία στα χέρια τους και να χρηστέψουν αυτούς που κλέβουν τον ίδιο τους τον ιδρώτα. Και επειδή δεν μιλάμε με όρους 1917, μιλάμε με όρους 2021 και 20, είναι τέτοιες οι δυνατότητες σήμερα, οι επιστημονικές, οι τεχνολογικές, η παραγωγικότητα της εργασίας, της κοινωνίας σε επίπεδο και εθνικό αλλά και παγκόσμιο, που μπορούν κάτω από αυτή την εξουσία να ζήσουν μια ζωή ευτυχισμένη, να μπορούν να καλύψουν τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί το 1% π.χ. στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατέχει το 80% του παραγόμενου πλούτου. Από ποιον παράγεται ο πλούτος? Από τους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν δύο αντιλήψεις υπάρχουν και μέσα στη Βουλή και στην κοινωνία. Ή πας με τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού που πλέον βοά έχει φύγει από κάθε όριο. Αντί να δουλεύεις δηλαδή 5 και 6 ώρες, δουλεύεις 10 και 12 και πολύ παραπάνω. Αντί να έχεις ελεύθερο χρόνο, τρέχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ με την ψυχή στα δόντια. Ενώ θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και εκτός αυτού εμποδίζει και την πρόοδο της κοινωνίας. Αυτή είναι η ουσία, νομίζουμε, της πολιτικής αντιπαράθεσης. Θα μας πείτε ότι... Εντάξει, τι σχέση έχει με το νομοσχέδιο? Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Ποια κοινωνία θέλουμε? Την κοινωνία της βαρβαρότητας, του πολέμου, της ανισότητας, της φτώχειας, της δυστυχίας, της κλειδής, τα κότερα, τα πάντα. Από την άλλη μεριά, ή την κοινωνία που αυτοί που τα παράγουν όλα αυτά θα μπορέσουν και να τα χαίρονται, για να το πω σε απλή λέξη. Αυτή είναι η σημαντικότερη στρατηγική διαφορά. Και εδώ είμαστε εμείς και εσείς οι υπόλοιποι που υποστηρίζετε αυτό το σύστημα, και πολύ χειρότερα, δεν θα το πω χειρότερα, και πολύ άσχημα αυτοί που νομίζουν ότι θα το εξανθρωπίσουν. Δεν γίνεται. Και αυτό να το ξέρουν οι εργαζόμενοι. Δεν μπορεί ένα σύστημα τέτοιο που πλέον στην πανδημία αναδείχθηκε στο έπακρο και η βαρβαρότητά του, δεν μπορεί να αλλάξει, θα ανατραπεί και θα οικοδομηθεί ένα άλλο, μια άλλη κοινωνία που λέμε και εμείς. Και κύριε Πλεύρη, με συγχωρείτε τώρα, αλλά χρεώνεται το σοσιαλισμό στη ΣΥΡΙΖΑ? Τι λέτε τώρα? Αυτό είναι, έχει τελειώσει. Αυτό φάνηκε στη διακυβέρνηση. Ποιος σοσιαλισμός? Είστε καλά τώρα? Τι σοσιαλισμό? Λένε ότι εμείς τον καπιταλισμό τον κάνουμε καλύτερο. Και τον κάνανε χειρότερο με ποια έννοια? Ακολουθώντας τα βήματα αυτά και παραδίδοντας τη σκεδάλη και σε εσάς. Δεύτερον, είπατε ότι ο σοσιαλισμός, μιλάμε για σοσιαλισμό-κομμουνισμό, έτσι, δεν μιλάμε για μαϊμούδες, ούτε για δήθεν. Ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους να γίνουν ό,τι θέλουν και να ζήσουν πολύ καλά. Δεν έχω τον κινητό να σας διαβάσω ένα μήνυμα που ρωτάει το παιδί, θα το πω τώρα εδώ, τη μάνα του. Μα στο σοσιαλισμό, λέει, είχανε τζάπα ρεύμα, τζάπα σπίτι, τζάπα υγεία, παιδεία, τζάπα αθλητισμό, πολιτισμό.
Ναι, λέει η κορίτσι μου, λέει, αυτά τα δίνανε οι κομμουνιστές για να μην είναι ελεύθεροι. Ακριβώς έτσι είναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν θα κάνουμε γενικότερη συζήτηση, όμως το σύστημα που υποστηρίζεται σήμερα και πάντα έχει πια σαπίσει, έχει τελειώσει. Το θέμα είναι πότε θα αποφασίσει ο κόσμος να το ανατρέψει. Δεν μπορεί να και δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να αποδεχτούν σήμερα αυτή τη βαρβαρότητα. Όσο και αν πάτε να το καλαφατίσετε, όπως λένε και στο χωριό μου, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Ακόμα και με τις κρατικές παρεμβάσεις που κάνετε τώρα και είστε υποχρεωμένοι να τις κάνετε με ξένα κόλληβα, που είναι λεφτά των εργαζομένων. Και δεύτερον, τις κάνετε ανισομερώς. Πιστή στη θεωρία σας. Ότι επιδοτούμε με 10 τις μεγάλες επιχειρήσεις, με ένα δίνουμε και στον κόσμο για να μην πέσει τελείως στην εξαθλίωση. Να πάμε λοιπόν και στο νομοσχέδιο. Γιατί είναι ψεύτικη και η αντιπαράθεση στο νομοσχέδιο. Ποιο είναι το κύριο τώρα, ας ξεκινήσουμε. Το κύριο ποιο είναι? Να προσληφθούν εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, να ενισχυθεί ειδικά ο κοινωνικός τομέας και τη δευτερολογία μου. Ή πώς θα προσληφθούν? Αυτό που καίει σήμερα είναι ο τρόπος πρόσληψης. Ή το ότι στενάζει και καταραίει το δημόσιο σύστημα υγείας. Για να πάρουμε αυτό. Είναι να πάρουμε γιατρούς, σταθερούς νοσηλευτές κλπ. Ή είναι να δούμε πώς θα τους πάρουμε αυτούς. Ήδη υπάρχουν όλοι. Γιατί δεν νομιμοποιείτε τους 4.000 που δουλεύουν αυτόν τον ΑΕΔ? Τώρα, άμεσα, αύριο. Για να μην μας λένε και μερικοί εδώ του ΣΥΡΙΖΑ ότι τα πάμε όλο στο σοσιαλισμό. Γιατί δεν κάνετε τις προσλήψεις με βάση, δεν σας λέμε εμείς αυτά που θεωρούμε, αλλά με βάση τα οργανογράμματα των νοσοκομείων? Εσείς το κάνατε? Όχι. Το διακηρύξατε. Κανένας δεν το έκανε. Δεύτερον, εργασιακές σχέσεις. Το δημόσιο, το κράτος είναι αστικό και το υπηρετήσατε με τον καλύτερο τρόπο και δώσατε και πάσα στη Νέα Δημοκρατία μια χαρά. Αφού θέλετε να κάνουμε διάλογο. Τι συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια? Και με τα μνημόνια που ορισμένοι τα σκίσανε, αλλά δεν μπορέσαν να τα σκίσουν γιατί ήταν δύσκολα, πρέτη κολάν που λέγανε και ο κόσμος και το έχει και βγάλει. Τι σημαίνει? Τι έγινε, συρρήκνωση ή όχι των κοινωνικών τομέων του κράτους? Αυτών των κοινωνικών που αποσπάστηκαν με αγώνες, με αίματα, με θυσίες κλπ. Συρρήκνωση. Παντού. Για ποιο λόγο? Για δύο λόγους. Ο ένας είναι για να εξοικονομηθούν χρήματα και ο δεύτερος είναι για να ανοίξει ο ιδιωτικός τομέας. Αυτό είναι 60 ευρώ να κάνεις θες. 80 ευρώ να παρακάνεις καλύτερο. Και όλα τα υπόλοιπα θησάβρισαν. Και μέσα στην πανδημία εδώ αποδείχτηκε το μέγεθος και η σύμπραξη του ιδιωτικού και δημόσιου που όλοι σας συμφωνείτε. Να το ιδιωτικό τι απέδειξε. Απέδειξε τη βαρβαρότητα του συστήματος. Τρίτο θέμα. Με ποια κριτήρια, λέω τώρα η στρατηγική σύμπλευση, ποια είναι τα κριτήρια? Διάβαζα πριν τη συζήτηση που είχε γίνει με τον νόμο Βερναρδάκη. Ο οποίος νόμος Βερναρδάκη τι ήταν? Αυτά που έχετε εσείς σήμερα και τα βελτιώνετε, αλλά προς το χειρότερο, ίσως και ορισμένα τα βελτιώνετε προς το καλύτερο πιθανόν. Να φαίνεται προς το καλύτερο τουλάχιστον. Ποια είναι τα κριτήρια σήμερα? Ακούστε τώρα κι εσείς που μιλάτε για κομματικά κράτη και αυτά. Δεν τους ενδιαφέρει τους καπιταλιστές και το σύστημα το κομματικό μέρος. Τους ενδιαφέρουν άνθρωποι που είναι πεισμένοι για την πολιτική εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου για τον καπιταλιστικό μονόδρομο. Αυτό τους ενδιαφέρει. Γι' αυτό θέλουν στελέχη στο δημόσιο τομέα που δεν θα τους ενδιαφέρει, λέω, το τι θα μπορεί να ψηφίζουν, αλλά το αν θα υπηρετούν με συνέπεια, παραδείγματος χάρη τις επενδύσεις, εκείνο το άλλο που είναι η στρατηγική του κεφαλαίου σήμερα. Αυτή είναι η ουσία. Ποιος την εγκαινίασε? Ξεκίνησε από παλιότερα και με ευρωπαϊκή οδηγία. Δεν είναι, κύριε Ραγκούση? Την υλοποίησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει ακάθεκτη σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Τέταρτο θέμα, συνέντευξη μάλιστα. Γιατί φωνάζετε για τη συνέντευξη από το ΣΥΡΙΖΑ? Εσείς δεν τη φέρατε με νόμο? Δεν υπήρχε και εδώ, δόθηκε μάχη μάλιστα για τη συνέντευξη και από το Κινάλ. Εσείς δεν υπήρχε. Άκουγα τον κύριο Καμίνη, ο οποίος ήταν βασιλικότερος της Νέας Δημοκρατίας. Από τα δεξιά της έβγαινε για τη συνέντευξη. Εμείς λοιπόν λέμε ότι, να, αυτά.
όλα στα οποία στρατηγικά υπάρχει συμφωνία με όλα τα κόμματα ακριβώς γιατί πίνουν νερό, όπως λένε και ο απλός κόσμος, από την ίδια βρύση. Πέμπτο ζήτημα. Σύμπλευσης. ΑΣΕΠ και ανεξάρτητες αρχές, τι λέτε? Πω, πω, μεγάλη εφεύρεση. Είναι ανεξάρτητες αρχές. Είναι ανεξάρτητες. Και δεν έχει να κάνει με ορισμένους ανθρώπους που μπορεί να κρατάνε κάποια καλή στάση. Το πρώτο θέμα είναι ότι οι ανεξάρτητες αρχές καλούνται να εφαρμόσουν ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Ναι ή όχι? Αυτό δεν καλούν. Άρα τι ανεξάρτητες είναι? Μπορούν δηλαδή στον ενεργειακό τομέα, ή πώς τη λένε, Χριστού, την επιτροπή που είναι εκεί, να πει ότι όχι ιδιωτικοποίησεις? Δεν μπορεί να πει, αφού η γραμμή της κυβέρνησης είναι ιδιωτικοποίησεις. Μπορεί οπουδήποτε, ακόμα και το ΑΣΕΠ, να κάνει κάποια διαφορετική εκτίμηση ότι οι προσλήψεις πρέπει να γίνουν διαφορετικά? Όχι. Θα εφαρμόσει το πλαίσιο το κυβερνητικό. Άρα ποιες ανεξάρτητες αρχές? Και δεύτερον, εντάξει, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Ποιος τις βάζει τις ανεξάρτητες αρχές? Ποιος τις διορίζει? Μήπως γίνεται κανένα λαϊκό δημοψήφισμα? Ή μήπως γίνεται δημοψήφισμα σε κάθε τομέα? Κυβερνήσεις δεν τα φτιάχνουν αυτά? Τι κοροϊδεύετε τον κόσμο, δηλαδή? Μα τόσο δηλαδή κοινή λογική σας λέμε. Όχι ιδεολογικά φρυναφλήματα. Η κάθε κυβέρνηση, εκτός από εξαιρέσεις που θέλει αυξημένες πλειοψηφίες και εκεί γίνεται το αλυσφαιρίσει, διορίζει τις ανεξάρτητες αρχές. Βάζει ανθρώπους που είναι δικοί τους. Αυτό συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά ποιες ανεξάρτητες αρχές? Τώρα για το νομοσχέδιο λοιπόν, εμείς λέμε ότι είναι συνέχεια. Είναι αλλαγή σκυτάλης. Έτρεχε το ΠΑΣΟΚ, μετά η Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, παρέδωσε τη σκυτάλη στο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ την παρέδωσε στη Νέα Δημοκρατία. Να πω δύο λόγια μόνο για τη συνέντευξη. Γιατί εμείς είμαστε αντίθετοι με τη συνέντευξη? Γιατί υπάρχει καμία φοβία? Όχι. Δεν υπάρχει φοβία. Αλλά τι λέμε? Ότι η κάθε συνέντευξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τους αρεστούς και για τους μη αρεστούς. Αυτή που κρίνει σε τελευταία ανάλυση, σε περίπτωση ισοψηφίας, σας υποθέσουμε ότι έχουμε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε, έχουμε δύο υποψήφιους οι οποίοι έχουν τα ίδια προσόντα. Πτυχία, μεταπτυχιακά, τα βάζω όλα τα υπόλοιπα. Δεν στέκομαι σε αυτά. Και έρχεται στο διατάφτα να κριθεί ποιος από τους δύο θα προσληφθεί. Ποιος θα προσληφθεί? Αυτός που θα έχει καλύτερη συνέντευξη. Μπορεί να δομηθεί η συνέντευξη με βάση ποιος θα την αποφασίσει τη συνέντευξη? Με ποια κριτήρια? Ποιοι είναι αυτοί, και δεν τα βάζω με κανένα συγκεκριμένα, που θα βάλουν αυτά τα κριτήρια και με ποιο γνώμονα? Με γνώμονα τις κυβερνητικές κατευθύνσεις. Να βάλουμε τους δικούς μας. Και για να βάλουμε τους δικούς μας πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα ερωτηματολόγια. Δεύτερο θέμα που αφορά την όλη αυτή την κατάσταση. Μέχρι τώρα η συνέντευξη ίσχυε για τους επιστημονικούς, για το, πώς το λένε, ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Με τις αλλαγές που έχουν γίνει και από το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα από τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να ενταχθεί σε αυτή την κατηγορία, μπορεί λέμε, και αυτό έχουμε και επιφυλάξει, σε αυτή την κατηγορία ακόμη και το σύνολο των κατόχων μεταπτυχιακών, διδακτορικών κλπ. Δηλαδή τι θα γίνει? Θα περάσουν ένα μεγάλο κομμάτι και με τη συνέντευξη. Όχι μόνο με το γραπτό, με το γραπτό διαγωνισμό. Εξάλλου, κάθε φορέας μπορεί να χαρακτηρίζει τους παραπάνω ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό με το νομοσχέδιο που φέρνεται. Μπορεί ο τάδε φορέας να πει ότι είναι ειδικό επιστημονικό προσωπικό, άρα και συνέντευξη, που είναι το κλειδί για την πρόσληψη. Επιμέρους θέματα είναι, αλλά είναι σοβαρά. Τρίτο, τα ερωτήματα. Το είπα, θα το επαναλάβω. Πού μπορούν να διαμορφωθούν και πώς? Ιδιαίτερα για τα ειδικά προσόντα. Εκεί που χρειάζεται, λέει, ειδικά προσόντα. Ποιος θα καθορίσει τα ερωτήματα? Δηλαδή, ας σας πω ένα παράδειγμα. Έρχονται δύο υποψήφοι. Ο ένας είναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, θα το πω έτσι, προοδευτικός, ας το πω γενικά, ή κομμουνιστής. Και ο άλλος δεν είναι. Και του ρωτάνε, πώς θα διαχειριστείς μία κρίση στο γυροκομείο, όταν δεν έχει άδεια κλπ. Κλπ. Θα το κλείσει, θα πει ο ένας, ο άλλος θα πει, θα διεκδικήσει από την κυβέρνηση τη χρηματοδότηση. Λέω ένα τυχαίο παράδειγμα που μπορεί να μην είναι και πολύ πετυχημένο. Άρα, ποιος θα προσληφθεί?
Ποιος διαχειρίζεται καλύτερα την κρίση, ο ένας με κοινωνικά κριτήρια και ο άλλος με αυστηρά, οικονομικά, κυβερνητικά. Να, γιατί βάζουμε και τέτοια ζητήματα. Ήθελα κλείνοντας, έχω 2 λεπτά ακόμα. Πρώτο θέμα, πανδημία, επειδή έγινε συζήτηση. Ακούστε να σας πούμε και σας το λέμε με όλους από το Μάρτιο, τον περσινό, σας κάναμε κάποιες προτάσεις για την αντιμετώπιση. Ποιες ήταν αυτές? Πρώτον, χώροι εργασίας. Στα παλιά σας τα παπούτσια. Πέστε μας, προκάλεσε και τον Πρωθυπουργό. Ήταν εδώ στον προϋπολογισμό. Σε πόσους χώρους έχετε κάνει έλεγχο? Σε πόσους χώρους έχετε βάλει πρόστιμο? 0. Ή τουλάχιστον δεν απαντήσατε. Ναι ή όχι? Δεύτερον, σας είπαμε μέσα μαζικής μεταφοράς. Σας κάναμε και πρόταση. 2.500 τουριστικά λεωφορεία. Πάρτε τα, πληρώστε τους οδηγούς τα καύσιμα και τη συντήρηση και βάλτε τα στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις. Μας γράψατε στα παλαιότερα των παλαιότερων των υποδημάτων. Ναι ή όχι? Τρίτον, σχολεία που είπατε ότι δεν έχετε. Πού είναι ο κ. Θεοδωρικάκος που είπε ότι οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για κουμπαλές αίθουσες και ας το λύσουν? Αλλά αυτό είχε σαν συνέπεια και πρόσληψη καθηγητών. Τίποτα. Έρχονται λοιπόν οι μελέτες μετά το Σεπτέμβριο, όχι πιο μετά, τον Οκτώβριο, και λένε ότι οι υγειονομικές βόμβες είναι εργασιακοί χώροι και μέσα μαζικής μεταφοράς, όχι δικές μας. Τώρα τι έχετε να πείτε? Είστε υπεύθυνοι λοιπόν ή όχι? Γιατί δεν το κάνατε αυτό? Γιατί ανοίξατε τον τουρισμό όπως τον ανοίξατε? Πάμε τώρα στο εμβόλιο. Βέβαια, ακούσαμε 25 εκατομμύρια, τάδε, όμως η κατάσταση είναι τραγική. Και να σας πω και κάτι που δεν είναι. Αρχίσατε τον εμβολιασμό από 85 και πάνω. Για ποιο λόγο? Με τι κριτήρια? Δεν λέμε το αντίθετο. Όλοι οι άνθρωποι να ζήσουν κλπ. Δεν έχετε εμβόλιο. 100.000 είναι. 120 τα εμβόλια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αντί να κάνετε και μια κατηγοριοποίηση εκτός από τους υγειονομικούς και αυτά, αυτό το δέχομαι. Ποιοι είναι πιο εκτεθειμένοι άμεσα, γιατί από τους μεγάλους οι περισσότεροι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Δεν βγαίνει κανένας έξω. Πού να πάει δηλαδή? Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ τώρα? Γιατί δεν δίνετε τις συμβάσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις εταιρείες? Έχουμε κάνει ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Σας ρωτάμε εδώ. Σε τελευταία ανάλυση θα ξέρει ο ελληνικός λαός τι διάολο γίνεται. Γιατί δεν δίνετε επιλογή πολλών εμβολίων και πάτε ό,τι πει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο χορός των 3 εκατομμυρίων πια, καλά κρατεί. Και το συμπέρασμα, για να τελειώσω σε αυτό που ξεκίνησα. Αν υπήρχε άλλο σύστημα, θα υπήρχε και συνεργασία όλων των εταιριών παγκόσμια. Και τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Τώρα ο ένας κοιτάει να βάλει το μάτι του αλλονού. Γίνονται και μερικές συμπράξεις που όμως έχουν σαν κριτήριο το κέρδος. Ακούσαμε σήμερα για την παιδεία. Να σας πω κάτι. Είσαστε όχι προκλητικοί, κάτι πολύ χειρότερο. Ζητάτε από το λαό να είναι κλεισμένο στο σπίτι του και φέρνετε όταν είναι οι φοιτητές στα σπίτια τους, οι μαθητές στα σπίτια τους, οι γονείς τρελαμένοι με όλη αυτή την κατάσταση, και έρχεστε τώρα και αλλάζετε το νόμο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και για τις εξετάσεις. Αυτό λέγεται προστιχιά πολιτική. Το να έχεις έναν λαό κλεισμένο 1 χρόνο σχεδόν που να μην μπορεί να αντιδράσει και εσύ να πηγαίνεις ακάθεκτος, το να λες ότι έχουμε πόλεμο και εσύ να πολεμάς αυτούς που πολεμάνε τον πόλεμο, αυτό είναι απαράδεκτο και να ξέρετε θα περάσει. Θα το πληρώσετε πάρα πολύ ακριβά. Δεν έχετε συνέστηση της αγανάκτησης του κόσμου. Έρχεστε τώρα και βάζετε νόμο για την παιδεία καινούριο, ο οποίος αποκλείει ουσιαστικά. Παιδιά, ναι, τέλειωσε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δεν θα περάσει έτσι. Ούτε θα μας φημώσετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Και τα κρυγόνα πάρτε και ό,τι θέλετε. Αυτό θα σκάσει κάποτε. Και όταν θα σκάσει θα έχει εκοφαντικό θόρυβο και θα σας τσακίσει.